τόσες ιστορίες Αγίων που μέσα στα χρόνια μαρτύρησαν για την πίστη τους, αφήνοντας ένα δυνατό μήνυμα αφοσίωσης στον Θεό. Άλλες από αυτές τις ιστορίες είναι περισσότερο γνωστές και άλλες είναι λιγότερο. Μια από τις λιγότερο γνωστές είναι και η ιδιαίτερη ιστορία της Αγίας Αργυρής της Νεομάρτυρος, της οποίας ο βίος καθόρισε τη μετέπειτα πορεία της και την ανέδειξε σε προστάτηδα του γάμου και των παντρεμένων. Η βαθιά της πίστη στον Θεό, ένας γάμος, ένας ερωτομανής αλόθρισκος, η απαγωγή της και τα βασανιστήρια που υπέμεινε, συντελούν όλα αυτά στην ιστορία της. Η Αγία Αργυρή γεννήθηκε στην Προύσα της Βυθινίας το 1688. Η εξωτερική της ομορφιά, σε συνδυασμό με την όμορφη ψυχή και τον σεβασμό της προς τον Θεό, την έκαναν για πολλούς ένα φωτεινό παράδειγμα. Ζούσε μαζί με τους γονείς της σε μια γειτονιά, στην οποία έτυχε επίσης να ζει κάποιος αλόθρισκος προύχοντας. Ο γιος του προύχοντα, βλέποντάς την, την ερωτεύτηκε πολύ και την πολιόρκησε με άσχημο τρόπο και απειλές, προσπαθώντας επίμονα να την κάνει να αλλαξοπιστήσει. Οι γονείς της, σε μια προσπάθεια να την γλιτώσουν από αυτόν, αποφασίζουν να την παντρέψουν σε ηλικία 17 ετών με κάποιον νέο χριστιανό. Ο πόθος όμως του αλόθρισκου όχι απλά δεν έσβησε, αλλά έγινε και εντονότερος. Καθώς μετά από 15 μέρες οι νεόνυμφοι πάνε σύμφωνα με την παράδοση στην εκκλησία, ο γιος του προύχοντα καταφθάνει μαζί με άλλους 20 άντρες και απάγουν την Αργυρή. Πώς να περίμενε κανείς ότι αντί για την εκκλησία, η Αργυρή θα βρισκόταν στο δικαστήριο με ψευδή κατηγορία σε βάρος της από τον νεαρό? Η κατηγορία έλεγε πως η ίδια του είχε υποσχεθεί πως θα αλλαξοπιστήσει. Και ο δικαστής είναι ο πατέρας του νέου, οπότε την καταδικάζει να αλλάξει πίστη και να παντρευτεί τον γιο του. Η ίδια αντιστέκεται, λέγοντας πως δεν πρόκειται να απαρνηθεί την πίστη της και για τιμωρία την φυλακίζουν, υποβάλλοντάς της σε φρικτά βασανιστήρια για 2 ολόκληρα χρόνια. Αργότερα, στην τελική δίκη, η απόφαση είναι η ίδια. Αν δεν ακολουθήσει την προσταγή, είναι αναγκασμένη σε ισόβια φυλάκιση. Η Αργυρή βρίσκει και πάλι το θάρρος να υπερασπιστεί την αγάπη και την πίστη της στο Θεό, παρά τα βάσανα στα οποία την υπέβαλαν και στα πολύ χειρότερα που θα ακολουθούσαν. Η Αγία Αργυρή υπέμεινε 16 μαρτυρικά χρόνια, γεμάτα φρικτά βασανιστήρια, δοξολογώντας τον Θεό ακόμη και μέσα από τη φυλακή και υπομένοντάς τα όλα χάρη στη δύναμη που ο Θεός της έδινε. Το σώμα της ταλαιπωρήθηκε, αλλά η ψυχή της έμεινε αλήγιστη. Πριν παραδώσει το πνεύμα της, καταφέρει να κοινωνήσει κρυφά μέσα στη φυλακή, λαμβάνοντας τη Θεία Κοινωνία μέσα από μία σταφίδα που της έφερε ένας γέροντας. Στις 5 Απριλίου του 1721 ενταφιάστηκε σύμφωνα με την επιθυμία της στον περίβολο του Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Χάσκιοι. Στις 30 Απριλίου του 1725, κατά την ανακομιδή των λειψάνων της, βρέθηκε ολόσωμη να ευωδιάζει. Και έτσι, στις 30 Απριλίου, γιορτάζεται η νεομάρτης Αγία Αργυρή. Το άγιο ήθος και το σπάνιο παράδειγμα της αρετής της ήταν και ο λόγος που την ονόμασαν προστάτηδα του γάμου και της ευσεβούς νεότητας. Μέσα από τους ύμνους προς την Αγία Αργυρή, οι πιστοί σύζυγοι την παρακαλούν να τους στηρίζει με τις ευχές της σε θεάρεστη συζυγία. Στην εικόνα της, η Αγία Αργυρή συνηθίζεται να κρατά στο ένα της χέρι τον σταυρό και στο άλλο 2 νηφικά στεφάνια. Κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.